Πρόεδρε, νέα σεζόν ξεκίνησε. Τι περιμένουμε να δούμε φέτος από τη Φαλεσία? Ό,τι περιμένουμε και τα προηγούμενα χρόνια. Ο στόχος μας είναι το πρωτάθλημα. Έχουμε ενισχυθεί σε σχέση με τις υπόλοιπες χρονιές, νομίζω, με πολύ καλούς παίχτες. Έχουμε πάρει δύο παιδιά από την Καλαμάτα, τον Ηλιόπουλο, τον Ηλία και τον Γιανακόπουλο, τον Κώστα. Έχουμε πάρει τον Άντι, τον τερματοφύλακα που ξέραμε που έπεσε στον Παγκοσμιακό και πέρσι τον Ιάσονα από την Τρίπολη. Έχουμε πάρει τον Μπουζιάννη, τον Φώτη. Έχουμε πάρει τον Γιανακούλια, τον Γιάννη. Προσπαθούμε και είμαστε σε κάποιες διαπραγματεύσεις, θα δούμε και για έναν άλλον παίχτη, ο οποίος είναι πολύ καλός και πιστεύουμε θα βοηθήσει και αυτό στην ομάδα. Θεωρούμε ότι όλα τα παιδιά κατά βάση είναι καλά παιδιά. Πήραμε με μεταγραφή τον Κότσιρα, δεν το είπα ότι τον πήραμε γιατί τον είχαμε και πέρσι στην ομάδα, αλλά ήταν με υποσχετική, τον πήραμε από τη Δόξα. Δώσαμε τον Σβερκούνο τον Αντώνη και το Μίτσι τον Μιχάλη στη Δόξα. Διώξαμε τον Γκιόνι, τον δεύτερο τερματοφύλακα που είχαμε, τον Αντώνη, για το Μέγα Αλέξανδρο. Τον Αδαμόπλο τον Δημήτρη που ήταν σεντερφόρ, τον δώσαμε στο Λογκανίκο. Το Ζερίδη τον Χρήστο τον δώσαμε στο Λογκανίκο. Το Θάνο τον Σοφρονά τον δώσαμε και αυτόν στο Λογκανίκο. Το ρόστερ της ομάδας είναι πολύ καλό. Πιστεύω ότι και βλέποντας και τις άλλες ομάδες ότι θα έχουμε από τα καλύτερα πρωταθλήματα, γιατί πιστεύω ότι και το Άστρος και ο Παγκορτινιακός και η ΑΕΚ και το Λεωνίδιο που συνεχίζει τέταρτη, πέμπτη χρονιά με τους πιτσιρικάδες που είχε από παλιά και κάθε χρόνο γίνονται και καλύτεροι και από ό,τι έχω μάθει έχει πάρει και κάποιους παίκτες και από τον Τυρό και από άλλες ομάδες οι οποίοι είναι αρκετά καλοί και βάσει με την ομάδα που είχε φέτος ακόμα καλύτερη. Πιστεύω και η Δόξα πάλι έχει ενισχυθεί αρκετά και προπονητικά και με τον Βασίλη Βούβαλη πιστεύω ότι θα πάει καλύτερα σε σχέση με τις υπόλοιπες χρονιές. Θα είναι ένα δυνατό πρωτάθλημα. Το πιστεύω, το εύχομαι. Πάνω απ' όλα υγεία σε όλους μας, ποδοσφαιριστές, παράγοντες και όλα θα φανούν στο γήπεδο. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει από τις 17 Αυγούστου την προετοιμασία μας. Παίζουμε κύπελλο με τον Παγκορτινιακό, γύρω στις 15 ή 16 ανάλογα. Τώρα θα εξαρτηθεί από το που θα παίζει το ερχομενός, το πρώτο παιχνίδι, αν είναι μέσα ή έξω, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τι γίνεται. Ξεκινάμε αύριο, έχουμε ένα φιλικό με τα Δολιανά, στο γήπεδο των Άνω Δολιανών, που έχω πάει και έχω παρακολουθήσει εκεί κάποιους παίχτες. Πιο παλιά και μου άρεσε, ιδιαίτερα δεν είχα πάει στο γήπεδο, πραγματικά είναι πολύ ωραίο. Εύχομαι να τελειώνει γρήγορα το γήπεδο στην Κάρτσοβα της ΑΕΚ, γιατί από ό,τι άκουσα χτες θα τραβήξει, θα φτάσουμε μέχρι και το Δεκέμβρη μάλλον, οπότε αυτό που λέγαμε ότι θα ξεκινήσουμε νωρίς και θα είναι έτοιμο το γήπεδο δεν το βλέπω. Αλλά πρέπει εκεί να επισπεύσουν τουλάχιστον, γιατί θα είναι ένα θέμα τώρα και το στάδιο κάτω θα πρέπει λίγο να προσεχτεί, γιατί με τις κακές καιρικές συνθήκες γίνεται βούρκος. Με αφορμή αυτό, Πρόεδρε, συγγνώμη, σας διακόπτουμε. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι. Είναι δύο ανταγωνιστικές ομάδες φέτος από πλευράς Μεγαλόπουλης, και εσείς, η Φαλεσία και η Δόξα. Πόσο σημαντικό είναι για δύο ομάδες που έχουν βλέψεις να έχουν αγωνιστικό χώρο, να έχουν την πολυτέλεια όπως έχουν οδηγηθεί πλέον, να έχουν τον αγωνιστικό χώρο, ώρες προπόνησης, τη στιγμή που ομάδες που ενδεχομένως να πρωταγωνιστήσουν από την Τρίπολη έχουν σοβαρό πρόβλημα στο γήπεδο και αυτό τους επηρεάζει στην προπόνηση. Αυτό πιστεύετε ότι θα βοηθήσει, αποτελεί σε ένα βαθμό πλεονέκτημα για την ομάδα να έχει τη δυνατότητα και την ηρεμία να προπονείται στο γήπεδό της χωρίς προβλήματα? Σαφώς το Α και το Ω είναι οι υποδομές. Όταν μιλάμε για υποδομές, μέσα σε αυτά είναι και το γήπεδο. Εάν δεν έχεις γήπεδο, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Έρχομαι στη θέση, προσπαθώ να μπω στη θέση του Παγκορτινιακού και ειλικρινά, δηλαδή οι άνθρωποι πιστεύω ότι θα τρελαθούν. Μία θα τρέχουν στο Λεβίδι, μία θα τρέχουν στο στάδιο, μία θα τρέχουν και ξέρω εγώ πού για να κάνουν και την προπόνησή τους. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Εμείς εδώ, φανταστείτε ότι το έχουμε το γήπεδο δύο ομάδες και πάλι λέμε, δέστε αυτή τη στιγμή τι γίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι. Για πόσους μιλάμε τώρα, 70 άτομα. Παίκτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο, σε ένα γήπεδο, έτσι. Εμείς όμως, εντάξει, έχουμε αυτό όπως λέτε την πολυτέλεια, να έχουμε το γήπεδο, τα βρίσκουμε και μεταξύ μας. Με τη Δόξα δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Το καλό είναι ότι έρχονται οι παίκτες και ειλικρινά σας μιλάω, έρχονται πολλοί παίκτες να παίξουν και από την Καλαμάτα, που είχαν και αυτοί κάποια ξένα, έρχονται να παίξουν σε εμάς.
Και το τονίζω αυτό, αφιλοκερδός, γιατί και για το γήπεδο. Και ειδικά φέτος που είναι και όλοι οι αγώνες σε πλαστικό και στο χόρτο, εν πάση περιπτώσει, είναι καλύτερη η προσέλευση, το θέλουν όλοι. Αυτό φαίνεται δηλαδή, αν πάμε λίγο πιο πίσω στα ξερά γήπεδα, δεν τραβάς και τα παιδιά στο γήπεδο. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το να πρασινίζει το γήπεδο για αυτόν που ξεκινάει και από την παιδική του ηλικία. Υπάρχει ζήτηση, δηλαδή ενδιαφέρον και από άλλες περιοχές για το γήπεδο το συγκεκριμένο. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τη Φαλισσία, θα έλεγα, επειδή τα τελευταία 3 χρόνια ειδικά την έχουν παρακολουθήσει αρκετοί και τους έχει αρέσει παικτικά, μιλάω τώρα έτσι, στον αγωνιστικό χώρο. Και όλοι θα ήθελαν να βρίσκονται μέσα σε αυτή την ομάδα. Αυτό βέβαια είναι και τιμή μας και μας ευχαριστεί και χαιρόμαστε και νιώθουμε και την ηθική ικανοποίηση, εν πάση περιπτώσει, για όλο τον αγώνα που κάνουμε. Ελπίζω φέτος να τα καταφέρουμε να πάρουμε την κατηγορία. Αυτό βέβαια, όπως ξέρουμε, δεν αποφασίζουμε πάντα εμείς. Αυτό το θέλουμε, στο τέλος κάνουμε τους λογαριασμούς μας και ανάλογα πράττουμε. Okay. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Να είστε καλά.